προς Χάρκοβο ή προς Οδυσσό. Προς τα πού θα κινηθούν οι ρωσικές στρατιές μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της περιφέρειας του Ντομπάς, της περιφέρειας της Χερσόνας και της περιφέρειας του Ζαπορίζιε. Το ερώτημα πλέον δεν είναι ρητορικό, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη συνέχιση του πολέμου. Η πορεία που θα λάβουν θα καθορίσει την εξέλιξη του πολέμου. Οι περισσότεροι στρατιωτικοί παρατηρητές λένε Χάρκοβο. Είναι πολύ κοντά στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, μπορεί να κυκλωθεί εύκολα όπως έγινε στις αρχές του πολέμου. Οι Ουκρανοί έχουν αποδεκατιστεί στον Ντομπάς και είναι άγνωστο αν έχουν πλέον έμπειρο προσωπικό για άμυνα. Γράφουν πάνω από 60.000 νεκρούς από τις 24 Φεβρουαρίου και άλλες 50.000 τραυματίες και αιχμαλώτους. Μόνο στη Μαριούπολη έχασαν 30.000 νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους. Από την άλλη πλευρά, η Οδυσσός είναι η στρατηγική ολοκλήρωση της ρωσικής εκστρατείας, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, πριν την επαναφορά ολόκληρης της Ουκρανίας στην επικράτεια της Ρωσίας ή τουλάχιστον της Ουκρανίας χωρίς τις πολωνόφωνες δυτικές περιοχές. Οδυσσός σημαίνει ασφάλεια και για την υπερδνηστερία. Για να γίνει αντιληπτή η ρωσική επιτυχία στον Ντομπάς, να σημειώσουμε ότι εκτός του ότι ήταν η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, έχει έκταση διπλάσια από την Κρυμαία και είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη της Ουκρανίας ή της περιφέρειας του Κιέβου. Με την κατάληψη αυτών των περιοχών, πλέον το 25% της Ουκρανίας επιστρέφει στη Ρωσία.